Θεωρώ, όπως σας έλεγα και την περασμένη Πέμπτη, ότι η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου στο συζητούμενο αυτό θέμα ήταν καθοριστική, γιατί διακήρυξε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η χυδαία, όπως γράφει, απόπειρα χρησιμοποίησης εκκλησίας ως εργαλείο για την επιδίωξη άλλων τριών σκοπών είναι εκτός του εκκλησιαστικού πνεύματος. Αναφέρει μάλιστα και τη ρίση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ ότι η Εκκλησία ούτε πολιτεύεται, ούτε συμπολιτεύεται, ούτε αντιπολιτεύεται, ούτε κομματίζεται, αλλά πορεύεται όπως ορθά ο ίδιος προσθέτει. Ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται για την επιδίωξη οποιοδήποτε κομματικού ωφέλους βρίσκει τους τολμητίες εκτός του εκκλησιαστικού είδους. Εγώ αυτή τη στιγμή εκφράζω τη δική μου άποψη και την αιτιολόγησα όλες τις προηγούμενες μέρες, ιδιαίτερα δε στο κανάλι σας, στην τελευταία εκπομπή που με καλέσατε. Την άποψη αυτή τη στηρίζω ιδιαιτέρως ως ιερεύς στο γεγονός ότι το νεοπαγές αυτό κόμμα Νίκη, εξαιτίας του οποίου γίνεται θόρυβος, αγνοεί βασικές αρχές της χριστιανικής πίστεως. Αν ήταν ένα κόμμα όπως τα άλλα, χωρίς να χρησιμοποιείτε το όνομα του Χριστού, κύριε Καψαμπέλη, να επικαλείτε τους Αγίους της Εκκλησίας μας και χωρίς να επιστρατεύει πνευματικούς πατέρες σαν κομματικούς διαμεσολαβητές, τουλάχιστον εγώ προσωπικά ουδέποτε θα ασχολούμαι. Δεν μπορείς, κύριε Καψαμπέλη, κύριε Χίο, κύριε Σπίνο, να επιδοκιμάζεις, προσέξτε την ημερομηνία, από 29 Μαρτίου του 2020, το μένουμε σπίτι είναι ευλογία. Υπάρχει άρθρο του κυρίου Νατσιού, του Προέδρου της Νίκης, και να θέτεις στο περιθώριο το μέγιστο γεγονός της συμμετοχής στη Θεία Λατρεία και να σιωπάς. Όταν οι άλλοι βλασφημούσαν την Θεία Κοινωνία, ούτε όταν ο Χριστός τονίζει «επίνασα και εδώ κατέμι φαγήν» ή «δεν εδώ κατέμι φαγήν», να αγνοείς ως χριστιανικό δήθεν κόμμα τους πενωμένους επί 1,5 έτος υγειονομικούς. Για να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή σας το λέω με ευθύνη, συγκίνηση αλλά και ευθύνη, οι υγειονομικοί δεν ήταν, οι οποίοι δεν ήταν μόνιμοι, δεν επανήλθαν στις δουλειές τους και ακόμη έχουν ανάγκη συμπαραστάσεως διότι είναι ανεμβολίαστοι. Σε αυτό, πατέρα Στυλιανέ, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω τη δική μου μαρτυρία. Προχθές αργά το βράδυ, τελειώνοντας και φεύγοντας από εδώ, περί τα μεσάνυχτα, και σταμάτησα γιατί είχα ένα ραντεβού επαγγελματικό, ήρθε μία κυρία μέσα στο σκοτάδι. Ακούστε τον, είναι συγκλονιστικό. Στην αρχή τρομάξαμε λίγο, γιατί ήταν σκοτάδι. Ήταν όμως μία επικουρικός... Που δεν είχε, προσέξτε να δείτε, σε άθλια κατάσταση πούλαγε βιβλία μέσα στο σκοτάδι. Λέει, αγοράστε ένα βιβλίο γιατί έχω οικογένεια, δεν μπορώ. Και της λέω, δεν σας έχουν πάρει πίσω? Όχι, μου λέει, ταλαιπωρούμεθα ακόμα, μας έχουν ακόμα υποδιωγμό πριν από μία εβδομάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, πατέρα Στυλιανέ. Προσθέτω τη δική μου μαρτυρία. Είχαμε και εμείς, κύριε Καψαμπέλη, τέτοια μαρτυρία και θα δούμε τι πρέπει να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει δεν να σας πω, όσο θυμάμαι καλά, ότι τα ονόματα των ενοριών και τα ονόματα των μονών οι οποίες είχαν συνδράμει στο πρόβλημα αυτό το οικονομικό των ανεμβολίες των υγειονομικών, όλες αυτές οι ενορίες, οι περισσότερες και οι ιερές μονές, δεν συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση του συγκεκριμένου κόμματος. Επίσης να σας τονίσω, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, κόμματα, σας το είπα και προχθές περισσότερο θεμελιωμένα, κόμματα χριστιανικά δεν χωρούν. Αυτά αναπτύχθηκαν μέσα στο δυτικό χριστιανισμό, με ευθύνη του παπισμού, λόγω του ότι διεύρωσε την Εκκλησία ο παπισμός, υποκύπτοντας τον τρίτο πειρασμό που δέχθηκε ο Χριστός. Στον τρίτο πειρασμό, δηλαδή, θα σου δώσω όλες τις βασιλείες του κόσμου,
αρκεί να με ακολουθήσεις. Η κοσμική εξουσία, να γίνει δηλαδή παγκόσμιος ηγέτης. Τα κόμματα έχουν προγράμματα και μακάρι να τα προσαρμόζουν στις ευαγγελικές αρχές. Όχι όμως χριστιανικά κόμματα και μάλιστα τροφοδοτούμενα προπαγανδιστικώς από ιερείς ή εν πάση περιπτώσει ιερές μονές. Αυτή μένα είναι η θέση μου, κύριε Καψαβέλη.